Ο Σπύρος Αλεξανδρής είναι μαζί με τον κύριο Κούβαρη. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα, κύριε. Έλα, Σπύρο. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στο φαρμακείο του κύριου Κούβαρη για να μας ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με όλα τα ερωτήματα που έχουμε για τα rapid test και τα μοριακά. Κύριε Κούβαρη, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κύριε. Τι γίνεται το τελευταίο διάστημα? Πείτε μας πότε χρειάζεται. Παίρνουμε εμείς, κάνουμε ένα self-test στο σπίτι. Βγαίνει αυτό το self-test θετικό. Τι κάνουμε από εκεί και πέρα? Κάνουμε rapid ή μοριακό? Νομίζω ότι θα ξεκινήσει κανείς με ένα rapid, ναι. Γιατί μπορεί να θεωρείται ότι το self και το rapid είναι τα ίδια, γιατί επιστουσίας είναι το ίδιο, είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο λειτουργούν. Όμως το να υπάρχει μια επιβεβαίωση πάνω σε αυτά τα τεστ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές κάνουμε και δύο και τρία. Ήθελα όμως να πω ότι τον τελευταίο καιρό, με αυτή την επιδημία, αυτά που βλέπουμε είναι καραμπινάτα. Δηλαδή είναι τόσο υψηλό το υγειικό φορτίο που εμφανίζεται η θετικότητα πάρα πολύ γρήγορα. Πόσα θετικά βγάζετε εσείς τη μέρα στο φαρμακείο σας? Εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος δείχτης, γιατί δεν έχω πάρα πολλά, αλλά από ενημέρωση που έχω από συναδέλφους, ιδιαίτερα σε περιοχές κλειστές, π.χ. η Σαλαμίνα, φτάνει και το 20 και το 25%. Ένα στα τέσσερα δηλαδή. Βέβαια. Τώρα, αν το self-test, έχουμε συμπτώματα, το self-test το παίρνουμε στο σπίτι και βγαίνει αρνητικό. Εξακολουθούμε όμως να έχουμε συμπτώματα, εκεί τι κάνουμε? Θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει με πολύ προσοχή να γίνει ένα μοριακό, γιατί τα συμπτώματα είναι εκείνα τα οποία μας χτυπάνε το καμπανάκι. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να εμφανιστεί ο COVID και μετά από 3 και 4 μέρες από τα συμπτώματα. Δηλαδή εξαρτάται. Άρα μην το κάνουμε, αμέσως, δηλαδή να αφήνουμε λίγες μέρες, 2, 3, 4 μέρες και να το κάνουμε μετά για να είναι ασφαλές ή όχι? Ξέρετε, είναι δίκοπο μαχαίρι. Το να σας πω ότι να μην το κάνει αμέσως είναι δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει υψηλό υγειικό φορτίο ήδη. Και να φανεί. Δηλαδή, ο οργανισμός μπορεί και να είναι ακριβώς και να μπορεί και να νοσήσει και βαριά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Φυσικά. Τώρα μπορεί να μιλάμε για την όμικρον και τα ελαφρά συμπτώματα. Αλλά καλό είναι να τρέχει γρήγορα, ερχόμαστε να το κάνει. Ερχόμαστε όμως εμείς στο φαρμακείο σας και κάνουμε rapid test στο φαρμακείο, κύριε Κούβαρη. Εσείς μας δηλώνετε στην περίπτωση που βγούμε θετικοί ότι είμαστε θετικοί ώστε να πάρουμε το πιστοποιητικό νόσησης ή χρειάζεται να κάνουμε και μοριακό τεστ? Εγώ είμαι υποχρεωμένος να το δηλώσω. Βέβαια, παίρνω ένα τηλέφωνο αμέσως στον ασθενή ή αυτόν τον οποίος έχει βγει θετικό, να σταματήσει να έχει επαφές. Εμείς στο φαρμακείο τον καλούμε και του κάνουμε ένα δεύτερο τεστ δωρεάν τις περισσότερες φορές. Δηλαδή δεν ζητάμε χρήματα, θέλουμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Δηλώνεται και που τον εμβολιασμένο και τον ανεμβολίαστο? Εγώ είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω το θετικό. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα το αρνητικό δεν χρειάζεται μαζί τους και βρίσκουν την άκρη. Το αρνητικό, με το θετικό, ο άνθρωπος παίρνει αυτό που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πάει παραπάνω, να κάνει και μοριακό. Εάν είναι εμβολιασμένος, ναι. Μάλιστα, εάν αυτό. Είναι ανεμβολίαστος, χρειάζεται μοριακό. Χρειάζεται μοριακό. Σωστά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κούβαρη, πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Σπύρο και εσένα. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Καλή συνέχεια. Χαμός γίνεται. Πάντως βλέπουμε και την ουρά εκεί αυξάνεται συνέχεια.